Θα πεις εσύ κανένα καλό λόγο ή φυσικά θα σε στείλω? Και να ξέρεις ότι θα πω ενώ δεν πρέπει, που λέει ο λόγος. Όχι, παιδιά. Βρίσκουμε πάντα και λέμε. Μπράβο σου. Έχουμε την πανσέλινο του μήνα, την πολυσυζητημένη, τη δεύτερη πανσέλινο του μήνα, γι' αυτό και είναι μπλε. Είναι σήμερα. Είναι αύριο. Είναι αύριο. Αύριο το απόγευμα. Το Halloween πέφτει, δεν θα πάει καλά αυτό. Λοιπόν, δεν θα πάει καλά αυτό. Είναι μια πολύ δύσκολη πανσέλινο, η αλήθεια να λέγεται. Προκλητική, δεν ξέρω όπως θέλεις να την πούμε. Το πρόβλημα είναι ότι γίνεται με ακρίβεια, σε ακρίβεια με τον ουρανό. Ο ουρανός έχει κάτσει τα τελευταία δύο χρόνια στον Ταύρο, σε ένα περιβάλλον που ζορίζεται πάρα πολύ άσχημα, γιατί είναι ένας πλανήτης που θέλει τις αλλαγές, δεν μπορεί με τίποτα τη στασιμότητα και είναι σε ένα ζώδιο, θα μην αγχώνεστε, που τον περιορίζει και δεν τον αφήνει να λειτουργήσει. Το ότι γίνεται η πανσέλινος πάνω του πάει να πει ότι υπάρχει ένα ενεργειακό φορτίο το οποίο θα δώσει εκρήξεις, έτσι. Αχ, ναι. Για την Αθήνα ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Γιατί? Θα σας το εξηγήσω σε λιγάκι. Άντε, για πάμε να ξεκινήσουμε να με τους κρύους. Με παιδεύεις κι όλο παίζεις και γελάς. Με παιδεύεις και δεν θέλεις να μου μιλάς. Είναι The Idols. The Idols, The Idols. Λοιπόν, Idol. Κάποια πράγματα είναι πιθανόν να σας πληγώσουν και να σας κάνουν να αμφισβητήσετε τη σταθερότητα σε κάποιες σχέσεις και σε κάποιες συνεργασίες. Εκτός όμως από την ίδια τη σχέση, την όποια σχέση, μπορεί να αμφισβητήσετε και εσάς τους ίδιους, την αξία σας ή ακόμα και κάποιες από τις αξίες τις οποίες έχετε, ενώ μπαίνετε σε σκέψεις για το κατά πόσο έχετε το περιθώριο να δώσετε όσα θέλετε, αλλά και όσα χρειάζονται οι άλλοι από εσάς. Κατά τα άλλα, η πανσέλινος συμβαίνει σε έναν άξονα που σχετίζεται άμεσα με τα οικονομικά σας και ειδικά οι γεννημένοι τέλη Μάρτη, αρχές Απρίλη, θα πρέπει να περιμένετε κάποιες ανατροπές, εκπλήξεις, αναστάτωση. Πάμε στο Ταύρο. Ξαφνικά με θέλεις τη ζωή σου. Όπα! Καραφώτη, καραφώτη. Το καραφώτη καλά και το ξέρεις. Πάω να παίξω τζόκερ μετά, πάω να παίξω τζόκερ. Λοιπόν, ξαφνικά κάποιες σχέσεις φαίνεται να παίρνουν άλλη τροπή, που σε κάποιες περιπτώσεις αυτό μπορεί να αποδειχτεί πολύ θετικό, αφού φαίνεται ότι υπάρχει μία σύγκληση στα θέλω σας και μπορείτε να βρείτε νέα πατήματα σε μία σχέση που δεν πήγαινε καλά. Όμως, το ακριβώς αντίθετο σενάριο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε κάποιες σχέσεις όπου είτε εσείς είτε η άλλη πλευρά εμφανίζει απαιτήσεις και αυτές είναι αρκετές για να ικανές για να απειλήσουν τη σχέση. Κατά τα άλλα, η πανσέλινος αυτή είναι πολύ σημαντική για εσάς, συμβαίνει στο ζώδιό σας, σας αφορά άμεσα, γεγονός που σας κάνει υπερευαίσθητους, εύθυκτους, νευρικούς και όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι μπορεί να οδηγήσουν σε εκρήξεις ακόμα και εσάς που φημίζεστε για την υπομονή σας. Πάμε στους δίδυμους. Από σώμα, Δημήτρης Κόρνης. Χιώτης Λίντα. Ναι, Χιώτης Μάμπο. Λοιπόν, στα κρύα του λουτρού μπορεί να σας αφήσουν κάποιοι το επόμενο διάστημα. Γεγονός που είναι πολύ πιθανό να σας δημιουργήσει ένα αίσθημα εγκατάλειψης ή την αίσθηση ότι πρέπει να παλέψετε μόνοι σας για κάτι. Σαν να σας έχουν πετάξει σε έναν ωκεανό και να σας λένε σωθείτε μόνοι σας. Ίσως κάποιος κύκλος κλείσει απότομα, χωρίς αυτό απαραίτητος να είναι και πρόβλημα, αφού μπορεί να τρέφετε ψευδαισθήσεις. Από την άλλη, εκπλήξεις ή ανατροπές θα πρέπει να περιμένετε στα εργασιακά σας. Ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρήζουν θέματα υγείας, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεστε το άγχος σας. Πάμε στους καρκίνους. Έτσι ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά. Όλα θα γίνουν έτσι ξαφνικά, μα τόσο ξαφνικά που δεν θα προλάβετε ούτε να φοβηθείτε, γι' αυτό μη φοβάστε. Φοβερή πρόβλεψη. Δεν λοιπόν θα πονέσει πολύ είναι ο τίτλος. Ο τίτλος είναι Δεν θα πονέσει πολύ. Ποιο παιδιά, η πανσέλινος, η οποία συνήθως πονάει τους καρκίνους. Λοιπόν, πραγματικά όμως δεν χρειάζεται να φοβόμαστε, γιατί, ναι, μεν είναι μια πανσέλινος που όπως κάθε πανσέλινος επηρεάζει τους καρκίνους. Ωστόσο, συμβαίνει σε ένα πολύ φιλικό ζώδιο για εμάς, που άντε να προκαλέσει κάποιες ανατροπές σε σχέδια ή σε κάποιες φιλοδοξίες που μπορεί να είχαμε. Άντε και κάποια αρνητική απογοήτευση, αλλά μέχρι εκεί. Δεν θα πονέσει. Πάμε. Τι αρνητική απογοήτευση. Λέοντες. Τους λέοντες. Που άλλα περίμενα και άλλα μου βγήκα. Για πες. Λοιπόν, η μπλε πανσέλινος του Οκτώβρη σας αναγκάζει να ξεκαθαρίσετε τη θέση σας, αφού σας φέρνει προτετελεσμένων γεγονότων ή σε θέση απολογούμενου μέσα στο γάμο ή σε κάτι που αφορά στον τομέα της καριέρας σας. Επειδή όμως ουρανός είναι αυτός και αγαπάει τον κλέφτη αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρη, εκεί που νομίζετε ότι είσαστε στα τάρταρα ή ότι έχετε χάσει κάθε ελπίδα, έρχεται, σας παίρνει από το χεράκι και σας δίνει νέες ευκαιρίες σε τομείς που μπορεί το προηγούμενο
διάστημα να βλέπατε ότι δεν τράβαγε η κατάσταση. Μάλιστα. Πάμε στους Παρθένους. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Θαλασσινός, ε. Ναι, ναι. Λοιπόν, Beatles. Λοιπόν, όλα τριγύρω αλλάζουν. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι εσείς ενοχλείστε από τη μονοτονία και την έλλειψη ουσιαστικών αλλαγών στη ζωή σας. Τώρα όμως, με την Πανσέλινο στον Ταύρο, καλό θα είναι να πιστέψετε σε αυτή την αλλαγή και να γίνετε πιο ανοιχτοί σε νέα ενδεχόμενα. Γενικά, είστε από τους ευνοημένους αυτής της Πανσελίνου. Απλά θα χρειαστεί να διαχειριστείτε με ψυχραιμία κάποια θέματα που μπορεί να σχετίζονται με σπουδές ή με κάποια νομική υπόθεση, όπου εκεί υπάρχουν εμπόδια, καθυστερήσεις, ανατροπές, διάφορα. Πάμε στους ηγούς. Θα τα ρίξω τα λεφτά μου. Τι είναι αυτό μαγικό? Υπηρώτικο. Υπηρώτικο είναι. Δεν είναι υπηρώτικο. Έτσι. Βίλατε στο Φωιάνια City. Από υπηρώτικα θέλω να βάζετε πετρολούκα και ρίτς, παιδιά. Γενικότερα... Τι είναι αυτό, ποια ήταν? Ήταν η παγώνα. Η παγώνα. Γενικότερα η σχέση που έχουν οι ζυγοί με τα λεφτά είναι ό,τι να είναι, είναι πολύ περίεργη. Πόσο μάλλον τώρα που η Πανσέλινος αγγίζει το κομμάτι των οικονομικών σας και αυτό που θα πρέπει να θυμάστε είναι ότι λεφτά που δεν έχουν μπει στην τσέπη σας δεν είναι ακόμα λεφτά σας. Επομένως, προσπαθήστε να συγκρατηθείτε και να μην ξοδεύετε επειδή π.χ. μπορεί να περιμένετε κάποιο μπόνους, κάποια αποζημίωση, κάποιο επίδομα ή οτιδήποτε άλλο, γιατί μπορεί να προκύψουν ακόμα και ματαιώσεις. Πάμε Σκορπιό. Όχι, δεν πάμε Σκορπιό. Περίμενε, τι. Γιατί να σου πω κάτι, εγώ θέλω χρόνο. Δεν θέλω να μου το πεις έτσι μόνο κούκι. Okay. Δώστε μας 3 λεπτά, να πάρουμε μια ανάσα, να είμαστε έτοιμοι για αυτά που θα ακούσουμε στο Σκορπιό και επιστρέφουμε με ζώδια, μαγειρικές, μακιγιάζ, Γιώργο Θεοφάνους, λαλαλα. Αυτό είναι του Σκορπιού. Όχι. Α, ωραία. Βάλτε του Σκορπιού, σας παρακαλώ. Γιώργος Θεοφάνους, θα άρχισε λίγο. Βάλε μου λίγο του Σκορπιού. Πάμε, πάμε, Σκορπιού. Ένα ήλιο μέσα στο κολλή. Τη Αθήνα το κλάμα σοπαίνει. Α, για εξήγησέ μου. Αλλαγή πλεύση σε σχέσεις και συνεργασίες. Ακριβώς. Τι. Γενικότερα, η Σκορπή με τον ουρανό απέναντί σας τα τελευταία 2 χρόνια, όσο να είναι, θα πρέπει να περιμένετε ανατροπές σε συνεργασίες, σε σχέσεις. Δηλαδή, μια σχέση πάει καλά, ξαφνικά παίρνει την κατηφόρα. Αυτό επηρεάζει ιδιαίτερα τους γεννημένους στα τέλη Οκτώβρη με αρχές. Άντε πάλι, σας χωρίζω. Τώρα το συνειδητοποιώ. Τώρα. Δεν είμαι. Λοιπόν, επηρεάζει τους γεννημένους στα τέλη Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη. Πόσο μάλλον τώρα που η δύναμη του ουρανού γίνεται ακόμα πιο αισθητή λόγω του ότι η Πανσέλινος γίνεται πάνω του. Ειδικά σε επίπεδο λοιπόν διαπροσωπικών σχέσεων και συνεργασιών μπορεί να υπάρξουν κάποιοι ξαφνικοί χωρισμοί ή και αποχωρισμοί. Ενώ από την άλλη. 2 στις 4 στο πάνελ είναι Σκορπιοί και λες τώρα. Τι να κάνω, παιδιά. Λοιπόν, όσους σας πιάνει. Και από την άλλη, το καλό είναι ότι οι σχέσεις και οι συνεργασίες που δεν πήγαιναν καλά μπορεί ξαφνικά να αλλάξουν πορεία και να πάνε όλα καλύτερα. Έτσι, μπράβο, έτσι. Μπορείτε, αλλά θα πάμε καλά. Πάμε στο Ξώτες. Να τολμαγές, να ανέτρεπες τα πάντα και να επέστρεψες μαρτάκι, να κέρδιζες. Η αγάπη αυτή. Πού το ξέρω αυτό το τραγούδι, τρομερό. Λοιπόν, τώρα κάντε μια ανατροπή, μια έκπληξη, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσετε να αντέξετε στις πιέσεις της περίοδου, αγαπητοί τοξότες. Η διατήρηση της ίδιας ρουτίνας, των ίδιων συνηθιών, των ίδιων τρόπων αντιμετώπισης των όποιων προκλήσεων έρχεστε αντιμέτωποι, δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα σε αυτή τη φάση. Αυτές τις μέρες προσοχή ιδιαίτερα σε θέματα υγείας και στα ξεσπάσματά σας στο χώρο εργασίας. Πάμε εγώ καιρούς. Εκπλήξεις στα ερωτικά φέρνει για τους εγώκερους η συγκεκριμένη Πανσέλινος. Πράγμα που σημαίνει από τη μία ότι μπορεί να προκύψει μια νέα γνωριμία που να αναστατώσει έτσι τα πράγματα στη ζωή σας, να φέρει τα πάνω κάτω. Αλλά και μια σχέση η οποία μπορεί να είχε καλά δείγματα γραφής να πάρει την κάτω βόλτα. Ίσως σας αναστατώνουν κάποια θέματα που σχετίζονται με τα παιδιά σας στο επόμενο διάστημα. Χωρίς αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Απλά στέκονται αφορμή για να κάνετε κάποιες αναγκαστικές αλλαγές στο πρόγραμμά σας ή στη ζωή σας γενικότερα. Μάλιστα. Πάμε στους σύντροφούς. Ναι. Τώρα πώς μου φαίνονται τα πάθη μου. Ηρώ. Ευσταθία. Ευσταθία, ζαμπών με. Λοιπόν, ο κυβερνήτης σας είναι πρωταγωνιστής αυτής της Πανσελίνου. Γεγονός που από τη μία φέρνει εκπλήξεις, από την άλλη όμως φέρνει και κάποιες εντάσεις, ιδιαίτερα σε θέματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με την οικογένειά σας ή κάποιο ακίνητο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα έρθει κάποια καταστροφή σον και ντε. Απλά εκεί που μπορεί να υπήρχε μια κατάσταση πλασματικής ευτυχίας, συμβαίνουν γεγονότα που σας αναγκάζουν να βρείτε νέα σημεία ισορροπίας, τα οποία είναι πιο αληθινά και πιο υγιή.
Μπορεί να μην μπορέσετε καν να βρείτε βέβαια και αυτά τα σημεία ισορροπίας. Και απ' την άλλη, αν π.χ. ψάχνετε κάποιο σπίτι, θέλετε να μετακομίσετε και είσαστε απογοητευμένοι, προκύπτει από το πουθενά μια ευκαιρία. Μπράβο. Πάμε να τελειώσουμε με τους ηχθείς. Μάλιστα. Ανατροπή θα φέρουν τα πράγματα. Λοιπόν, ανατροπή θα φέρουν τα πράγματα τις επόμενες μέρες για τους ηχθείς, αφού έρχονται στο φως νέα δεδομένα και πληροφορίες που επηρεάζουν κάποιες αποφάσεις που μπορεί να είχατε πάρει. Κατά τα άλλα, κάποιοι άνθρωποι αναστατώνουν τη ζωή σας είτε με θετικό τρόπο, είτε δημιουργώντας εντάσεις και αποθέτοντας πάνω σας βάρη, τα οποία είτε δεν σας αναλογούν, είτε δεν είναι καν δικά σας. Ιδιαίτερα προσεκτικοί στα ραντεβού σας, συμφωνητικά που ενδέχεται να υπογράψετε τις επόμενες μέρες, αλλά και στις μετακινήσεις σας, ειδικά για τις επόμενες 4-5 μέρες. Να είστε πολύ προσεκτικοί. Να είμαστε προσεκτικοί. Καλή, εντάξει, λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, καλή Πανσέληνο να έχουμε. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή Πανσέληνο.